Φίλες και φίλοι, για χαρά, το καλοκαίρι τελείωσε. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι ο Μάκης Δεστούνης και επιστρέφω μετά από διακοπές σε ένα ακόμα βίντεο του Joystick.gr. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση είναι να φεύγεις από τη φύση. Πόσο ξενέρωμα είναι όταν φτάνεις στο Σκαραμαγκά, δεν λέγεται αυτό το πράγμα. Μιλάμε για τραγική επαναφορά στην Αθήνα. Και λόγω δηλαδή ότι έπρεπε να γυρίσω και στη δουλειά κτλ. Εντάξει, τώρα το βίντεο όμως δεν θα είναι το πόσο πίκα εγώ φάει που ξαναγύρισα στην Αθήνα. Εν τω μεταξύ να είναι άδεια έξω, να καίνε ακόμα τα τουβάρια. Δεν στέκεσαι πουθενά ακόμα. Άντε να μπει ο χειμώνας, γιατί δεν παλεύεται η κατάσταση στο καλοκαίρι στην Αθήνα. Δεν παλεύεται με τίποτα. Και επανήλθα σε αυτό το βιντεάκι και επειδή έπαιξε ένα παιχνιδάκι το οποίο είχα πάρει το 2015 χειμώνα και δεν είναι άλλο από το Zelda, το Majora's Mask, το οποίο επειδή έχω παίξει σχεδόν όλα τα Zelda, κανένα δύο μου λείπουν που δεν έχω παίξει, πάντα βέβαια εκτός από τα παίζω τα Zelda, ας πούμε το Link to the Past στο Super NES το έπαιξα το 2009 όταν ήμουν φαντάρος, το είχα κατεβάσει στο PSP, σε έναν emulator εκεί πέρα, κάτι κόλπα είχε κάνει ένας φίλος εκεί που ασχολιόταν με την τεχνολογία κτλ. Και μου είχε χακάρει το PSP, είχε περάσει έναν emulator μέσα του Super NES και από εκεί έπαιξα και εγώ το Link to the Past. Εν τω μεταξύ έπαιζε χαρτί το emulator στο PSP και σώσιμο και τα πάντα όλα και είχε βάλει και αρκετά παιχνίδια, θυμάμαι. Και όλα τα υπόλοιπα Zelda πάλι, ας πούμε, τα έχω παίξει εκτός εποχής, αρκετά πιο μετά από την εποχή τους. Έτσι και αυτό εδώ πέρα, αυτό ήταν στο Nintendo 64 το Majora's Mask και το είχα πάρει πριν δύο χρόνια, το 2015, νομίζω το δεύτερο μήνα του 2015 είχε βγει και αποφάσισα και εγώ να το πάρω φέτος να το παίξω μαζί μου στις διακοπές και πρέπει να σου πω ότι είναι ένα από τα πιο περίεργα Zelda που έχω παίξει. Αν μου θύμισε το έργο «Η μέρα της Μαρμότας». Ο Bill Murray έχει ένα έργο του Bill Murray που λέγεται «Η μέρα της Μαρμότας». Εν τω μεταξύ είναι σαν να... τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το έργο. Όσοι το έχετε δει θα ξέρετε πάνω κάτω τι παίζει. Αυτός δηλαδή γίνεται κάποια γεγονότα σήμερα και στο τέλος της ημέρας η μέρα ξαναγυρνάει από την αρχή. Τώρα δεν θα κάτσω να σας πω όλη την υπόθεση, αλλά ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με αυτό το παιχνίδι εδώ πέρα. Και μιας και το έπαιξα και εγώ και το ευχαριστήθηκα τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ είναι πολύ βελτιωμένα τα γραφικά σε σχέση με το Nintendo 64 στο 3DS και παίζεται και πολύ καλύτερα στο New 3DS, γιατί το New 3DS πάνω δεξιά έχει ένα σαν αναλογικό, ας το πούμε έτσι, ένα λαστιχάκι περίεργο είναι, το οποίο λειτουργεί σαν αναλογικός. Στην αρχή δεν μου γέμιζε το μάτι, αλλά τελικά λειτουργεί εξαιρετικά. Οπότε όσοι δεν έχετε πάρει DS και θέλετε τώρα να κάνετε κάποια αγορά ως προς το 3DS δηλαδή και αυτά, ή θα πάρετε το New 3DS ή θα πάρετε το άλλο το καινούριο που βγαίνει τώρα, το οποίο δεν έχει το 3D, απλά είναι και το New DS νομίζω λέγεται. Γιατί το 3D, παιδιά, είναι άχρηστο. Θα το βάλετε κανένα δύο φορές, θα πείτε ένα wow, θα ασχοληθείτε λιγάκι με αυτό, αλλά γενικότερα δεν είναι, σε στραβώνει. Βέβαια στο New 3DS, γιατί στα πιο παλιά έπρεπε να είσαι ευθεία αυστηρά για να δεις το 3D. Άμα το γύρναγες από εδώ ή από εκεί, ξέρω εγώ, δεν το έχανες, δεν υπήρχε 3D. Αλλά στο New 3DS έχει καμερούλα μπροστά η οποία διαβάζει τις κινήσεις σου και όπου και να γύρει το κεφάλι σου, μετά από κάποια δευτερόλεπτα προσαρμόζει το 3D στη γωνία που είσαι εσύ. Εντάξει, λειτουργεί, όχι τέλεια, αλλά λειτουργεί η κάμερα δηλαδή που προσπαθεί να σε βρει και να σου προσαρμόσει το 3D ανάλογα με το που έχεις κάτσει. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας δεν είναι το 3D, το θέμα μας είναι αυτό το παιχνιδάκι εδώ πέρα και μιας και το έπαιξα και το ευχαριστήθηκα, σκέφτηκα να σας κάνω και ένα unboxing, άλλωστε γιατί έχουμε το κανάλι, για τέτοια πράγματα το έχουμε, και να σας δείξω και τι ακριβώς είχε μέσα το κουτί και να τελειώσουμε αυτό το βίντεο, να κλείσουμε έτσι σαν αρχή, έτσι κι αλλιώς δεν είχα τι άλλο να κάνω, κάτι γρήγορο έτσι για να το ανεβάσω στο κανάλι, να ανακοινώσω και την επιστροφή μας, να το δείτε κι εσείς τι παίζει μέσα και θα ακολουθήσουν και άλλα πράγματα τώρα που ξεκινάει μια καινούργια σεζόν, έτσι.
Οπότε προχωράμε, πάμε να δούμε τι έχει μέσα το κουτί, τι είχε μάλλον. Σας είπα το πήρα πριν 2 χρόνια, φέτος το έπαιξα το καλοκαιράκι, εξαιρετικό παιχνίδι, περίεργο, πάρα πολύ περίεργο, καμία σχέση με τα προηγούμενα Zelda ας πούμε, πολύ διαφορετικά δομημένο, το gameplay του ίδιο είναι. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει μέσα, τι καλούδια έχει μέσα το κουτάκι αυτό. Εδώ είμαστε λοιπόν με το Zelda Majora's Mask. Καταρχήν πριν το ανοίξουμε να σας δείξω το κουτί που είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει πολύ ωραίο art direction απ' έξω. Εδώ βλέπουμε τον τυπάκο εδώ που αυτός εδώ πέρα έχει διάφορες μάσκες. Σαν πλανόδιος πολιτής, δεν θυμάμαι το όνομά του. Και εδώ πέρα έχει το Skull Kid. Έτσι λέγεται αυτό εδώ. Αυτός είναι ο κακός της υπόθεσης, το πούμε. Ας πούμε ότι είναι ο κακός, τελικά δεν είναι ο κακός, ανατρέπεται η υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει, για να καταλάβεις τι γίνεται, πρέπει να παίξεις το παιχνίδι, το οποίο είναι πολύ αξιόλογο. Να σας πω επίσης ότι το Majora's Mask είναι αμέσως μετά τα γεγονότα του Ocarina of Time και συνεχίζει από εκεί πέρα το Ocarina of Time, το οποίο επίσης είναι του Nintendo 64. Και πάμε λοιπόν να δούμε το κουτάκι του Majora's Mask, τι ακριβώς είχε μέσα, έτσι. Το οποίο είναι επανέκδοση από το Nintendo 64 σε μια συλλεκτικούλα έτσι περίεργη. Υπήρχε και σε απλή. Τσιμπημένο ήταν αυτό, θυμάμαι. Κάνα 80 είχα δώσει, τέλος πάντων. Καταρχήν ανοίγει κατά αυτόν τον τρόπο. Και ξεπροβάλλει το steelbook και το κουτάκι εδώ πέρα το περίεργο, το δεξιά βρίσκεται μέσα εδώ. Τίποτα. Με μία κίνηση εν ολίγης βγάζεις όλα τα πράγματα που έχει μέσα το κουτί. Το τι είναι εδώ. Μια το χαρτί της προπαραγγελίας είναι. Και αυτό εδώ είναι. Α! Το χαρτάκι που έβαζε μέσα η Nortec. Τίποτα. Μία κόλλα α4. Γυφτιές δηλαδή. Και σου έλεγε εδώ στα ελληνικά και τις οδηγίες. Τέλος πάντων. Άρα το εκεί πέρα γι' αυτό. Λοιπόν. Και ξεκινάμε με αυτό το αντικειμενάκι εδώ πέρα. Α, ήταν το νάιλον που έκλεινε το κουτί. Και έχει τη μάσκα της Μαζόρας, καρφίτσα είναι. Εντάξει, τώρα πόσο χρήσιμο είναι αυτό. Ο Πανάθεμας, σπάς κανένα κέρατο. Εν τω μεταξύ δεν είναι, είναι σαν μεταλλικό μοιάζει, αλλά πρέπει να είναι μολύβι. Και σπάει και εύκολα. Εντάξει, τώρα θα μου πεις πού χρησιμεύει όλο αυτό. Πού δεν αμπω, πας σε κανένα γάμο ας πούμε και το βάλεις στο κουστούμι. Λέω τώρα εγώ. Και το έχεις αυτό το ωραίο κουτάκι, το οποίο μπορείς να στήσεις κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι, μάλλον. Το steelbook είχε μέσα. Το οποίο έχει και ένα εικαστικάκι εδώ πέρα, το χάρτη της περιοχής που διαδραματίζεται όλο το παιχνίδι. Πίσω πάλι το Skull Boy και η μάσκα της Μαζόρας. Ωραίο. Ωραίο το steelbook. Θα προτιμούσα να μπορούσα να έχω όλη τη συλλογή μου σε steelbook. Φαίνεται καθαρά. Γιατί είναι πιο νοικοκυρεμένα ρε παιδί μου, πιο μαγειωρικά είναι τα steelbook. Δηλαδή, όντως κάτι έχεις να δείξεις ας πούμε στη συλλογή σου, αν είναι όλα τα. Το μόνο που με χαλάει στα steelbook είναι πάντα που δεν γράφουν όλα εδώ πέρα, ας πούμε, το εικαστικό του παιχνιδιού. Μόνο αυτό με χαλάει. Μερικά το γράφουν και είναι, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Αυτό εδώ πέρα, όπως και κάποια άλλα, δεν το γράφουν. Και κανονικά το πλαστικό το κουτάκι, η θήκη. Βλέπουμε εδώ το cartridge του παιχνιδιού. Διάφορες άχρηστες οδηγίες, χωρίς όμως να υπάρχει booklet για το παιχνίδι. Έτσι, αυτά δεν είναι για το παιχνίδι, αυτά είναι διάφορα για το πώς να χρησιμοποιείς το DS, το 3DS και τα λοιπά, το 2DS, διαφημιστικά γενικότερα. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Βλέπετε εδώ και το κουτί, τέλος πάντων. Εντάξει. Η απλή έκδοση έτσι είναι, μόνο αυτό σκέτο. Αφήνοντας αυτό στην άκρη από κάτω, είναι το τελευταίο αντικείμενο της μικρής αυτής συλλεκτικούλας και είναι μία αφίσα σε εξαιρετικά ποιοτικό χαρτί.
και είναι αυτό εδώ, ο link. Τσαμπουκαλεμένος, adult πλέον εδώ. Έτσι. Και η πηγή του κακού, η μάσκα της Μαζόρας, η οποία βλέπετε έχει και χέρια, είναι το τελικό boss. Και εδώ είναι το Skull Kid, το οποίο βαστάει στα χέρια του τη μάσκα της Μαζόρας, η οποία τον έβαλε κιόλας να κάνει όλες αυτές τις κακές ενέργειες που έκανε σε όλο το παιχνίδι, για όποιον το έχει παίξει. Όσοι δεν το έχετε δοκιμάσει, παίκτε το, θα σας ανταμείψει. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, το λιώσα. Και σε σχέση με το Nintendo 64, το συγκεκριμένο, σου προσφέρει και κάποιες βοήθειες. Στην αρχή έχει δηλαδή κάτι σαν, έτσι, σου δίνει κάποια τυψάκια. Είναι σαν καθρέφτης μοιάζει και σε βοηθάει αν κολλήσει το παιχνίδι, να πας εκεί πέρα, ας πούμε, και να σου δώσει έτσι μια λύση για το τι πρέπει να κάνεις και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα σου. Ορίστε, πάρτε τα κι άλλη μία έτσι εδώ σε έτσι πιο συμμαζεμένα, να τα δείτε έτσι σε ωραία πανοραμική και ολοκληρωμένη άποψη, συν το υπέροχο manual της συγχωρεμένης Nortec. Οπότε λοιπόν, αυτά από μένα, φίλες και φίλοι, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι και τα επόμενα βιντεάκια που θα ακολουθήσουν αργότερα, έτσι, και το έχουμε υλικό ακόμα να δείξουμε πολύ, καινούργια σεζόν ξεκινάει, stay joystick, γεια χαρά!